Μία νίκη με πιστική εμφάνιση για την Κ12 και μία δραματική ισοπαλία με 2-2 στα τελευταία λεπτά για την Κ14 ήταν ο απολογισμός των μεικτών ομάδων της ΕΠΣΗ στα Χανιά σε αγώνες που έγιναν την Τετάρτη για την τρίτη αγωνιστική, ενώ τα παιχνίδια Λασίθιο Ρέθυμνο αναβλήθηκαν και ορίστηκαν εκ νέου για την επόμενη Τετάρτη 15 του μήνα. Στις αναμετρήσεις που έγιναν στο γήπεδο των Μουρνιών, αρχικά η μεικτή Κ12 της ΕΠΣΗ επικράτησε με 0-3, έχοντας καλή εικόνα από το ξεκίνημα του αγώνα. Οι πιτσιρικάδες του Αντώνη Μανιδάκη είχαν αρκετές ευκαιρίες να προηγηθούν και τα κατάφεραν τελικά στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου με σούτ του Μαραγδάκη. Με τον αέρα του 0-1, η μεικτή Ηρακλείου ήταν πιο ουσιαστική στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο 44 ο Λαγουδάκης έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά με την μπάλα να καταλήγει στον Σταματάκη και από εκείνον στα αντίπαλα δίχτυα για το 0-2. Η κυριαρχία της ΕΠΣΗ κλείδωσε στο 53ο λεπτό με σούτ από τον Πετούση και έτσι με το απόλυτο νικών μετά από 3 αγωνιστικές είναι πρώτη με 9 βαθμούς στον κριτικό όμιλο Κ12 και αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο παιχνίδι που ακολούθησε για τις μεικτές ομάδες Κ14 τα Χανιά βρέθηκαν αγκαλιά με την νίκη, αλλά το φινάλε ήταν δραματικό. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 20 λεπτό ο Τσακύρης για τα τέρματα των γηπεδούχων, διπλασίασε στο 32 ο Κατσιφαράκης με προβολή μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Χατσεβαστού έβγαλε αποφασιστικότητα και πάλεψε το παιχνίδι με την δικαίωση να έρχεται σε τελευταία λεπτά. Στο 68 ο Κουτσουπιάς κέρδισε πέναλτι και το αξιοποίησε ο ίδιος, μειώνοντας 2-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκαουράκη, ο Κουτσουπιάς ήταν πάλι αυτός που σκόραρε με γυριστό πλασέ μέσα από την περιοχή. Μάλιστα στα τελευταία λεπτά που απέμεναν στις καθυστερήσεις, το Ηράκλειο πίεσε και για την ανατροπή με το 2-2 να είναι ωστόσο το τελικό σκορ. Στην βαθμολογία των μεικτών Κ14 τα Χανιά έχουν 7 βαθμούς, ενώ με 5 ακολουθεί το Ηράκλειο.